Θα πάμε τώρα στο χωριό που οι Μανιάτες ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης. Είναι το χωριό Αραιόπολη. Εκεί θα συναντήσουμε την αντιδήμαρχο πολιτισμού στο Δήμο Ανατολικής Μάνης, την κυρία Δρακουλάκου, Ελένη Δρακουλάκου. Κυρία Δρακουλάκου, να σας καλησπερίσω από την Κρήτη, από το Ηράκλειο και να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και από την όμορφη Μάνη. Εμάς θα μας επιτρέψετε να σας καλωσορίσουμε λίγο διαφορετικά, με ένα πείμα από τη μικρή Γιουλίτσα. Βέβαια. Κοίτα στο βίντεο. Μάνη σε κορώνα τη τιμή της Λεβεντιάς Στεφάνη, είσαι της δόξας φλάμπουρα της Λευτεριάς Μάνη. Η Μάνη μόνο στα μωριά δεν έσυξε κεφάλι. Περήφανη αποκρίθηκε σε τουρκικό φρυμάνι. Εγώ πασά δεν προσκυνώ, ούτε το χατζαρέα. Έχω φλούρσα πόρτα της της μάνας της γενέας. Ζήτε η Μάνη. Και πού στέλνουμε χαιρετίσματα? Την Κρήτη. Και στα αδέρφια μας. Να σας ευχαριστήσουμε. Σας καλωσορίζουμε στην πανέμορφη Μάνη. Βέβαια, και μας συγκινήσατε και πολύ. Ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε προετοιμάσει, δεν είχαμε συνεννοηθεί, αλλά τα απρόπτα και τα αυτά που δεν κανονίζονται είναι και τα καλύτερα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από όλη την εκπομπή. Θα μας επιτρέψετε να το χαιρώσουμε σε όλους τους κριτικούς, αλλά κυρίως στα αδέρφια μας είναι στη γωνιά που μας λείπουν αυτές τις μέρες που δεν είναι κοντά μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Θέλω να μου πείτε λίγο σε ποιο σημείο βρίσκεστε. Βρισκόμαστε στην κεντρική πλατεία της Αραιόπολης, πλατεία Θανάτων. Ναι. Είμαστε στον Αδριάντα του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη μπροστά. Εδώ στην ιστορική έδρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης. Είναι ακριβώς εδώ το σημείο που ξεκίνησαν όλα. Η ιστορική έδρα του Δήμου που από εδώ ξεκίνησε ο απελευθερωτικός αγώνας. Εκεί, κυρία Δρακουλάκου, οι Μανιάτες ύψωσαν το λάβαρο της Επανάστασης, σωστά? Από εκεί ξεκίνησαν. Ήψωσαν το λάβαρο νίκη θάνατος. Εμείς δεν ήμασταν ποτέ σκλαβωμένοι. Προσπαθήσαμε να ελευθερώσουμε όλη την Ελλάδα. Σε πολλά σημεία της χώρας έχουν σκοτωθεί Μανιάτες για τον απελευθερωτικό αγώνα. Κυρία Δρακουλάκου, πώς νιώθετε, πώς βιώνετε κάθε χρόνο αυτές τις μέρες, πολύ περισσότερο φέτος που συμπληρώνονται και τα 200 χρόνια από την αρχή της Επανάστασης, από την έναρξη? Φέτος ήταν πολύ ιδιαίτερες για μας οι φετινές εκδηλώσεις, η 17η Μαρτίου. Είχαμε την τιμή να φιλοξενούμε την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, και την πρόεδρο του Ελλάδα 2021, κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου. Αποδεικνύοντας έτσι την ιστορική αλήθεια, ότι όλα ξεκίνησαν από εδώ, όπως υπόθηκε και από τα χείλη της Προέδρου της Δημοκρατίας. Ότι από εδώ ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Μετά από 200 χρόνια, επιτέλους, νιώθουμε δικαιωμένοι. Και η σημερινή ημέρα πώς ήταν για τους κατοίκους εκεί της περιοχής? Φαντάζομαι ότι η πανδημία του κορονοϊού δυσκόλυψε κάπως τα πράγματα. Αλλιώς περιμένατε. Εννοείται ότι έχει αρκετά τα πράγματα. Φανταστείτε ότι λίγος είναι ο κόσμος που βγαίνει έξω. Ευτυχώς εμείς δεν έχουμε κρούσματα εδώ στο Δήμο Ανατολικής Μάνης. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όμως. Τηρούμε τα μέτρα με ευλάβεια. Γιατί σκοπεύουμε το καλοκαίρι πρώτα ο Θεός να συνεχίσουμε τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Οι οποίες τι θα περιλαμβάνουν το επόμενο χρονικό διάστημα? Θα περιλαμβάνουν φιλοξενία συλλόγων από όλη την Ελλάδα, αλλά κυρίως των αδερφών μας, εσάς τους κριτικούς και τους ασαγωνιώτες, τους φακιανούς. Θα περιλαμβάνουν διάφορα event, όπως ομιλίες, συνέδρια, χωριστικούς συλλόγους, διάφορα τέτοια. Έχει κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ για τα 200 χρόνια από το Δήμο Ανατολικής Μάνης και σκοπεύουμε με διάφορες προβολές και εκθέσεις να το δείξουμε σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Κυρία Δρακουλάκου, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Μας απευθυνθήκατε με ένα ποίημα, σωστά? Περιμένουμε την όμορφη Μάνη να σας φιλοξενήσουμε. Στην επόμενη σύνδεση θα ανταποδώσουμε με μία μαντινάδα. Τέλεια, τέλεια. Θα στέλνουμε την αγάπη μας, πολλά φιλιά στην αυτή γωνιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα και του χρόνου.